Εδώ είμαστε κοντά σας, η ώρα είναι 9 και 20 και χθες σας είπαμε για το συνέδριο. Ξέρετε, το Επιμελητήριο φέτος δεν κάνει έκθεση όπως κάθε χρόνο που είχαμε μάθει. Θα γίνει η Παμπελοποννησιακή έκθεση στην Αργολίδα και συγχρόνως εδώ από την 1η μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου που σας είπαμε και χθες θα γίνει ένα συνέδριο. Πολλές φορές λέμε τι θα έχει αυτό το συνέδριο. Νομίζω ότι ο καταλληλότερος να μας πει τι θα έχει αυτό το συνέδριο, αλλά πριν μας πει αυτό, έχω άλλη ερώτηση να του κάνω. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και επικεφαλής. Αλλά ας μην το πω το άλλο. Το άλλο δεν έχει καμία σχέση σήμερα με αυτό, εκτός και αν ο ίδιος θέλει κάτι να μας πει για το Δήμο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα μικρόφωνα, είπαμε, είναι ανοιχτά σε όλους. Βασίλης Νανόπουλος, καλημέρα κύριε Νανόπουλε. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα στους ακροατές του Ηλέκτρα. Κύριε Νανόπουλε, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πριν από το συνέδριο. Γίνεται η έκθεση στην Αργολίδα γύρω στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήδη οι γκρίνιες λένε και οι κακές φωνές λένε ότι πάει να γίνει αργήτικη η έκθεση, η αργολική ή αν θέλετε ότι πω όπως θέλετε βάλτε το, και ότι άλλοι είστε λίγο πιο απόμακροι γιατί τα πράγματα δεν βαδίζουν όπως θα έπρεπε με την ισχύ εν τη ενώση. Διαφωνώ σε αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει άριστη συνεργασία τουλάχιστον της Κορινθίας με την Αργολίδα, αλλά και τα άλλα επιμελητήρια έχουν διαδηλώσει το ενδιαφέρον τους και τη ρήξή τους στην Πελοποννησιακή έκθεση η οποία διοργανώνεται. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ πετυχημένη έκθεση. Έχουμε άριστη σχέση με το επιμελητήριο της Αργολίδας. Υπάρχει συντονισμός και υπάρχει πολλή αστυπορία. Κύριε Νανόπουλε, επειδή πέρυσι είμαστε μαζί όλες τις μέρες στην έκθεση που έγινε στην Τρίπολη, με κακοκαιρία βέβαια και έτσι κάπου ο χώρος ήταν τεράστιος, η υγρασία και η ψύχρα ήταν πολύ ψυχρός ο χώρος, θα τολμούσα να πω. Τον χώρο της Αργολίδας τον γνωρίζω από παλιά χρόνια. Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον πλέον? Και αν είναι το ενδιαφέρον, είναι από Πελοποννήσιους, είναι εκτός Πελοποννήσιους, εκτός Πελοποννήσου? Και κάτι ακόμα πιο σοβαρό, κύριε Νανόπουλε. Η έκθεση η δική σας εδώ, το 80% ήταν εκθέματα και ένα μικρό ποσοστό είχαμε φιστίκια, καραμέλες. Εκεί στην έκθεση την Παμπελοποννησιακή πέρυσι είχαμε ρημαχτεί στα φιστίκια και στις καραμέλες και λιγότερο στα εκθέματα. Μήπως έχουμε κάτι αντίστοιχο? Κοιτάξτε, σας κάνω να γελάτε γιατί είναι η αλήθεια, κύριε Νανόπουλε. Όσα χρόνια είμαι πρόεδρος στο Επιμελητήριο Κορινθίας, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο, με εξαίρεση μια χρονιά, διοργανώναμε μια πανελλήνια έκθεση. Σωστό. Στην οποία είχαμε επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, από τα Χανιά μέχρι τον Εύρο, και επιχειρήσεις πολύ δυναμικές, οι οποίες έκαναν την παρουσία τους στην Κόρινθο, είχαν την ωφέλεια που περιμένανε και ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη έκθεση, η οποία, εφόσον περάσει η κρίση σύντομα, ελπίζω, θα συνεχιστεί. Το λέω αυτό γιατί δεν χάσαμε το δικαίωμα την διοργανώσουμε ξανά την έκθεση στην Κόρινθο, αυτή τη συγκεκριμένη την έκθεση, διότι τούτη που διοργανώνεται στο Άργος φέτος, πέρυσι στην Τρίπολη, έχει άλλη φυσιογνωμία. Είναι μια πελοποννησιακή έκθεση, η οποία έχει πελοποννησιακές επιχειρήσεις και προϊόντα. Είναι πολύ σημαντική, αν θέλετε, η παρουσία των Δήμων και της Περιφέρειας. Κάτι που είδατε και σε μια άλλη έκθεση που έγινε στην Αθήνα πριν από λίγο καιρό, ναι, που σχεδόν αποκλειστικά ήταν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Και ελάχιστη ήταν η παρουσία των επιχειρήσεων. Διοργανώνονται εκθέσεις διαφορετικού χαρακτήρα και μορφής. Θεωρώ ότι αυτή η έκθεση που θα γίνει τώρα, η Πελοποννησιακή, θα είναι καλύτερη από την περσινή στην Τρίπολη. Και θεωρώ ότι μια άλλη έκθεση τα επόμενα χρόνια που θα γίνει Πελοποννησιακή, είτε στην Λακωνία είτε στην Κόρινθο, γιατί είπαμε κάθε χρόνο θα γίνεται, ναι, σε διαφορετικό νομό. Σωστό. Είτε μια άλλη πανελλήνια έκθεση θα ξαναγίνει στην Κόρινθο, θα έχει την ωφέλεια που περιμένει κανείς να έχει για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Δίνοντάς σας λοιπόν την ευκαιρία φέτος της άνεσης του χρόνου και της, του τρεξίματος που είχατε κάθε χρόνο για την έκθεση, γιατί είναι γεγονός, είχα ζήσει από κοντά κάποιες καταστάσεις, ότι αγωνιζόσαστε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να διοργανώσει. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Δεδομένο. Έκθεση τέτοιου επίπεδου όπως οι εκθέσεις που διοργάνωνε το Επιμελητήριο Κορινθίας. Δεν διαφωνώ σε και τίποτα. Είχαμε και πολλές αντιδράσεις. Ναι. Κύριε Νανόπουλε, συμφωνώ απόλυτα και για τις αντιδράσεις και για τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής και ότι ήταν εκθέσεις με μεγάλη επιτυχία.
ίσως όλοι μας έχουμε μια γκρίνια, γιατί πάντα διεκδικούμε το παραπάνω, θέτει μάλλον κακοπροαίρετα ή και καλοπροαίρετα. Πάρτε το όπως θέλετε. Ξαφνικά εσείς φέτος διοργανώνετε 1η με 3 Σεπτεμβρίου ένα τριήμερο συνέδριο. Το ακούει ο κόσμος. Όμως άλλο να το λέτε εσείς, άλλο να το λέμε εμείς και άλλο να το ακούει ο κόσμος. Τι ακριβώς θα παρουσιάσει αυτό? Σχεδιασμούς, δεδομένα, πράγματα που θα μπορούν από αύριο το πρωί να εφαρμοστούν, συζητήσεις, τι απ' όλα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε δημιουργήσει στην Κόρινθο, είχαμε οργανώσει ένα άλλο συνέδριο για την Κορινθία 2020 πριν από 5 περίπου χρόνια. Τούτο εδώ το συνέδριο είναι το Κορινθία 2025, έχει ορίζοντα δηλαδή το 2025. Και σε αυτό λέμε 2-3 πράγματα. Λέμε ότι θα εξετάσουμε τις προοπτικές, θα κάνουμε προτάσεις και ανεβάζουμε τον πύχη των προσδοκιών που έχουμε για την Κορινθία και την ανάπτυξή της. Δηλαδή θα φροντίσουμε και έχουμε ήδη προετοιμαστεί γι' αυτό να υπάρχουν ειδικοί ομιλητές, είτε από το χώρο των επιχειρήσεων, είτε από το χώρο των πανεπιστημίων, της διοίκησης και τα λοιπά, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης, πολύ συγκεκριμένα όμως, που έχει η Κορινθία. Και πολύ συγκεκριμένες θα είναι και οι προτάσεις, οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν σύντομα στα επόμενα χρόνια και αφορούν την παραγωγή, τη μεταποίηση, τον τουρισμό, όλες δηλαδή τις κατηγορίες της οικονομίας. Και βεβαίως το πόσο σημαντικό είναι όλοι μας να ανεβάσουμε τον πύχη των προδιαγραφών που έχουμε για τη δουλειά που κάνει ο καθένας, έτσι ώστε να υπάρξει μια αισθητή αλλαγή στην Κορινθία, η οποία είναι απαραίτητη για να εξυγχρονιστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις, νέες εργασίες. Και την κυρία αυτή θα κάνουμε μια αντίληψη της κατάστασης, δηλαδή πώς σε αυτή τη βρίσκεται η σημερινή οικονομία, τι πιο καλά τα τελευταία χρόνια, τι δεν πήγε καλά, πώς η Κορινθία συγκρίνεται με άλλες περιοχές, είτε της Πελοποννήσου είτε της Ελλάδος, και ποιες είναι οι ευκαιρίες στις οποίες πρέπει όλοι μας να επικεντρωθούμε και να αξιοποιήσουμε για να αναπτύξουμε την Κορινθία. Γιατί είναι επιτακτική η ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο και να γίνει ένα συντονισμό όλων των φορέων, Δήμη, Περιφέρεια, Επιμελητήρια κτλ., επιχειρήσεις, για να βελτιωθεί και να γίνει το αποτέλεσμα αισθητό στην οικονομία άμεσα. Κύριε Νανόπουλε, όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο επιμελητήριο, πρώτο ερώτημα, και το δεύτερο, πότε θα μας ανακοινώσετε το πρόγραμμα που να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι ομιλητές και αυτοί που θα παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα θέματα? Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου στο επιμελητήριο Κορινθίας Ερτεμού 2 στην Κόρινθο. Το πρόγραμμα είναι υποδιαμόρφωση και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας, άρα από την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο και το περιεχόμενο των εισηγήσεων, αλλά και οι ομιλητές.